λέγει μία απορία. Τα μαύρα που φορούνται από οικείους σε θάνατο κάποιου από θρησκευτική άποψη έχουν κάποιο συμβολισμό ή απλά φορούνται για πένθος? Βέβαια, από θρησκευτικής πλευράς τα μαύρα, περί των οποίων και ο λόγος, δεν έχουν καμία σημασία. Πολύ δε παραπάνω όταν ο θάνατος ενικήθη. Ο Κύριος την πρώτη λέξη που είπε μετά την Αναστασή του ήταν «Χαίρετε». Και ίσως δεν προσέχουμε αυτή τη λέξη και νομίζουμε ότι είναι χαιρετισμός. Δεν είναι χαιρετισμός. Όπως τα λέγαμε «Καλημέρα σας, χαίρετε». Δεν πρέπει περί αυτού. Δηλαδή συναντάει τις γυναίκες, τις μυροφόρους γυναίκες και τους λέει το χαίρετε. Αλλά θα πει ό,τι λέει η λέξη. Να έχετε χαρά. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να λυπήσετε τώρα, αφού πια εγώ έχω αναστηθεί. Έτσι, αφού υπάρχει η Ανάσταση του Χριστού, από την οποία πορεύει η Ανάσταση των νεκρών, τότε ουσιαστικά δεν μπορεί να υπάρχει στο χώρο της πίστεως, στο χώρο το χριστιανικό, να υπάρχει το πένθος. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Βέβαια, ανθρώπινον είναι, όπως και οι μαθητές είχαν λυπηθεί και οι γυναίκες αυτές είχαν λυπηθεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όσα συνέβησαν με την σταύρωση, καταδίκη και σταύρωση του Χριστού, ότι ήσαν χαρούμενοι. Παρότι δεν εγνώριζαν βέβαια παρακάτω, ο ίδιος ο Κύριος είπε «Εσείς λέγει θα λυπηθείτε, αλλά μετά, ενώ ο κόσμος χαίρεται, μετά όμως θα χαρείτε». Πότε μετά? Όταν θα δείτε την Ανάσταση τη δική μου. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ ανθρώπινο, μα πολύ ανθρώπινο, να λυπηθούμε όταν χάσουμε τροποντινά έναν άνθρωπο. Το παιδί μας, τον πατέρα μας, τον φίλο μας, τον αδελφό μας. Πολύ φυσικό να κλάψουμε, να πονέσουμε. Αλλά όπως ακριβώς θα κατεβαίναμε στην προκυμαία, στο λιμάνι, να αποχαιρετήσουμε κάποιους που θα κάνουν ένα μακρινό ταξίδι, μάλιστα παλαιότερα εκείνοι που πήγαιναν στην Αμερική. Πήγαιναν και δεν ξέραμε αν πια θα τους ξαναδούμε, γιατί εκεί κάθονται μια ολόκληρη ζωή. Βέβαια σήμερα τα ταξίδια είναι πολύ εύκολα, αλλά για αυτή την περίπτωση ως παράδειγμα το παίρνω αυτό, σαν μια εικόνα για να σας δείξω ότι όπως χαιρετούμε έναν άνθρωπο που δεν θα τον δούμε, και ξέρετε γίνονται δάκρυα, κλάματα. Ακόμα σε ένα γάμο δεν γίνονται δάκρυα? Όταν η μάνα, ο πατέρας δίνουν το παιδί τους, την κόρη τους, το γιο τους, παντρεύονται, θα πάνε στο δικό τους το σπίτι. Όπως λέγεται ότι δεν υπάρχει γάμος χωρίς δάκρυα. Με αυτή την έννοια, γιατί το παιδί μας τώρα πια φεύγει από το σπίτι μας και κάνει δικό του σπιτικό. Έτσι πρέπει να είναι τα δάκρυα και το πένθος των χριστιανών. Έχοντας στον οπτικό τους ορίζοντα την Ανάσταση των νεκρών. Θα λυπηθούμε με μέτρο, όχι υπερβολικά. Το μαύρο χρώμα, για να γυρίσω πίσω στην απορία, βέβαια είναι ένα πένθυμο επειδή είναι και σκούρο. Δεν πρέπει όμως να αγνοείτε ότι και το άσπρο χρώμα θεωρείται πένθυμο. Υπάρχουν χώρες που φορούν άσπρα όταν πενθούν. Έτσι, απλώς το χρώμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία έκφραση του πένθους μας. Μπορούν να μπουν. Από θρησκευτικής πλευράς δεν έχουν καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Όπως και όταν παντρεύεται κανείς, δεν είναι απαραίτητο ιδίως η γυναίκα να βάλει μία ένα ένδυμα, το νηφικό της ένδυμα οπωσδήποτε πρέπει να είναι αυτό λευκό και τα λοιπά. Δεν μπορεί να παντρευτεί με αυτά τα ρούχα που φοράει. Μπορεί, είναι εκφράσεις αυτά, τίποτα άλλο. Έκφραση χαράς εκεί, έκφραση λύπης εδώ. Γι' αυτό θα πρέπει αυτό το μαύρο χρώμα να είναι σχετικό,
σας είπα από την θρησκεία δεν υπάρχει καν τέτοιο θέμα. Είναι μόνο από κοινωνικής πλευράς να μην πούν ότι δεν πενθούμε εκείνον τον οποίον είχαμε κοντά μας, που τον χάσαμε. Ή όπως ακόμα εμείς φοράμε η κληρική μαύρα ρούχα. Θα πει κάποιος πενθούμε. Εκφράζει το κατά Θεόν πένθος ότι ως προς τον κόσμο έχουμε πεθάνει. Έκφραση είναι αυτό, τίποτα άλλο. Ένα σημάδι, ένα εξωτερικό σημάδι, τίποτε άλλο. Αλλά δεν πρέπει όμως να πούμε ότι τα μαύρα ρούχα αποτελούν ένα στοιχείο της πίστεώς μας και μάλιστα ότι είναι απαραίτητα. Αυτά με πάρα πολύ λίγα λόγια για την απορία αυτή, και θα παρακαλούσα μάλιστα τους ανθρώπους που πενθούν πολύ λίγο να φορούν τα μαύρα ρούχα. Δεν θα ήθελα να μείνω βέβαια σε γυναίκες που πέρασε η ηλικία τους και έχασαν τον άνδρα τους. Θα ήθελα να φορούν τα μαύρα μέχρι να πεθάνουν. Δεν πειράζει, παρότι το μαύρο επηρεάζει πολλές φορές την ψυχή και την κάνει έτσι δύστημη. Όμως πρέπει να μην φοριώνται έτσι, ιδίως από νεότερους ανθρώπους, νεότερες γυναίκες δεν πρέπει να φορούνται, και μάλιστα μακρύ χρονικό διάστημα δεν πρέπει, σας το ξαναλέγω. Βλέπετε οι γυναίκες που πάνε στο νεκροταφείο να ανάψουν το κανδύλι, μα στον άνδρα τους, μα στο παιδί τους, μα δεν ξέρω, βλέπετε έχουν μια βαρυθυμία, φορούν και τα μαύρα και είναι ένα πολύ βαρύ κλίμα. Δεν είναι καλό. Δεν είναι το κλίμα του χριστιανισμού, το κλίμα, η ατμόσφαιρα της Αναστάσεως των νεκρών. Δεν είναι. Με αυτήν την έννοια, επειδή το μαύρο επηρεάζει, έρχεται κάτι απ' έξω μέσα μας, όχι κάτι από μέσα μας προς τα έξω, γι' αυτό δεν πρέπει να μένουμε εις το χρώμα αυτό για να δείχνουμε το πένθος.